Ένας ξένος, ένας ταξιδιώτης, είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στη μουσική της Κρήτης, ο Ρος Ντέιλι. Υπήρξε ο καταλύτης για να μάθει κρητική μουσική το παρελθόν της, για να μπορέσει να ανοιχτεί στο σήμερα και να συναντηθεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Ρος Ντέιλι έκανε το Χουδέτσι ένα από τα σημαντικότερα μουσικά κέντρα της Μεσογείου. Εσύ, Ρος, ήρθες από πολύ μακριά. Ναι. Τι σε σταμάτησε στην Κρήτη? Νομίζω ότι ο καθένας βρίσκει ένα μέρος που είναι για αυτόν. Η πρώτη προϋπόθεση στο να βρεις το μέρος που είναι για σένα είναι να ξεκινήσεις ένα ταξίδι. Οπότε κάποια στιγμή το ταξίδι αυτό σταματάει γεωγραφικά και συνεχίζει με άλλους τρόπους, απλώς ότι αποκτάς ένα σταθερό σημείο γεωγραφικά. Εγώ έχω σχέση με μία Κρήτη που ίσως για πολλούς είναι αόρατη. Και το ορατό της κομμάτι δεν είναι αυτό που με τραβάει. Σχέση με τη μουσική περνάει μέσα από τα όργανα. Οπότε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με τη μουσική, έτσι μαζεύω μουσικά όργανα που μου αρέσουν και τα χρησιμοποιώ και μέσα. Και είναι υποψή σου όταν ακούς μουσικές που δανείζονται παραδοσιακά όργανα? Αυτό που για μένα έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο άνθρωπος που κάνει πειράματα είναι αυτός που είναι διατεθειμένος να πάρει ένα ρίσκο. Όποιος είναι διατεθειμένος να πάρει ένα ρίσκο ξέρει ότι δεν θα πετυχαίνουν όλα. Ναι. Οπότε διακινδυνεύει και την αποτυχία κάποιες φορές. Αλλά αυτό είναι εξέλιξη τελικά. Είναι εξέλιξη. Εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που διακινδυνεύουν αυτό. Αυτοί που είναι μια ζωή εκ του ασφαλούς δεν τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Αλλά αυτοί που έτσι τολμούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, και ας αποτυχάνουν κάποιες φορές,
εγώ τους σέβομαι αυτούς. Το πιο κοινό παραδοσιακό όργανο είναι η λύρα, παρεμφερές εννοώ, όχι το ίδιο μου ακριβώς. Όχι, είναι ένα όργανο. Γιατί είναι στην Καλαβρία, είναι στη Σαρδινία. Ναι, ναι, ναι. Και τα λαουτοειδή είναι έτσι πολύ διαδεδομένα επίσης. Είναι πολύ παλιότερα βέβαια. Mm-hmm. Είναι φοβερό ότι ακόμα και το σχήμα των οργάνων έχει να κάνει με την προέλευση. Ναι, βέβαια. Μπαμπού, Αφρική, δύο στρογγυλάδια. Η Κρήτη για σένα ενώνει έτσι λίγο όλες τις μεσογειακές μουσικές, είναι ένα σταυροδρόμι. Όποιος δημιούργησε το πλανήτη μας ήταν σοφός, και γιατί το έκανε σφαίρα. Και κάθε σημείο στην επιφάνεια μιας σφαίρας είναι σταυροδρόμι. Οπότε... Πολύ ωραία. Οπότε και η Κρήτη είναι. Και η Κρήτη είναι, ναι. Αλλά και παντού εν δυνάμει είναι. Τώρα πια έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές και αξιόλογες μουσικές παραδόσεις. Κι αν η κάθε μία από αυτές τις μουσικές παραδόσεις έχει κάτι αξιόλογο να δείξει, το οφείλει σε ένα πλούσιο πλέγμα συναλλαγών, συνεργασιών και ανταλλαγών που δουλεύει εδώ και αιώνες. Κανένας δεν δημιούργησε μόνος του αυτό που έχει. Είναι όλο προϊόντα, όλα αυτά είναι προϊόντα συνεργασιών. Η παραδοσιακή μουσική είναι κυρίαρχη παντού στην Κρήτη. Περνάει από γενιά σε γενιά, στα πανηγύρια, στις ταβέρνες, αλλά και μέσα σε αίθουσες οδείων όπως το Βενιζέλιο στα Χανιά, όπου μας περίμενε ο λυράρης Γιάννης Βακάκης. Μεγάλη υπόθεση.
Στην Κρήτη, η μαθητή απλάει στους μεγάλους μουσικούς είναι σημαντική υπόθεση. Ο Γιάννης Ξυλούρης, ο αδερφός του Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος της κρητικής μουσικής σε όλη την Ελλάδα. Με μεγάλη μου χαρά, ξανακάθισα στα Δρανία. Το Ηράκλειο είναι το μεγάλο χωνευτήρι της Κρήτης. Είναι μια πόλη άταχτη και νεανική. Πειραματίζεται, φτιάχνει μουσικές ιστορίες που συνδέουν την Κρήτη με τη Μεσόγειο. Όπως η μουσική και τα όργανα που φτιάχνει ο Στέλιος Πετράκης. Ένας συνθέτης της νεότερης γενιάς που συνεργάζεται συχνά με Ισπανούς, μεγάλους, αλλά και με Ιρανούς μουσικούς. Εργαστήρι κανονικό. Ποια είναι τα χέρια σου λοιπόν? Εντάξει, όχι μόνο στο παίξιμο. Ό,τι μπορούμε. Βασικά, την πρώτη λίρα που κατασκεύασα, την έφτιαξα επειδή δεν μπορούσα να βρω σε μάστορες τον ήχο που ακριβώς ήθελα. Και θέλει υπομονή, φαντάζομαι, για να φτιάξει ένα όργανο, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι όπως ένα τραγούδι έχεις μια στιγμή έμπνευσης και γράφεις κάτι που μπορεί να το γράψεις μέσα και σε μια ώρα. Το όργανο για να παίξει και για να γίνει πόσο χρόνο παίρνει, ας πούμε. Αυτό θα γίνει λίρα. Αυτό θα γίνει λίρα. Ακριβώς. Είναι από ξύλο παλιάς μουρκιάς, σκαμμένο στο χέρι κανονικά. Αυτό το παλιό ξύλο, ας πούμε, θα βγάλει φωνή. Θα κάνει ανθρώπους να αισθανθούν, να ερωτευτούν ίσως. Ή να χορέψουν, να ταξιδέψουν ή να ευχαριστηθούν απλά. Αυτό είναι το μαγικό και το ευχάριστο. Αρχικά. Τη σωστή στιγμή. Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Καλώς ήρθες. Ευχαριστής. Γεια σου.
χημεία, χημεία είναι το πράγμα. Είναι η διάδραση, διαδραστικό πράγμα. Επηρεάζεσαι, επηρεάζεις. Ναι, και θέλει και, νομίζω ότι είναι και γενναιόδωρο παίξιμο, γιατί πάντα δίνεις χώρο στον άλλον να κάνει το δικό του μέρος, μετά παίρνεις εσύ, είναι μια ωραία ανταλλαγή, έχει μια ωραία ηθική όλο αυτό, για μένα, αυτή ο σωτικός μουσικής. Όταν όλα βασίζονται στο καλλιτεχνικό σεβασμό και στον παιδί. Ακριβώς, αυτό υπάρχει καλλιτεχνικό σεβασμό. Αυτό βγαίνει και στο τραγούδι, βγαίνει και στη μουσική. Το εισπράττει ο άλλος. Δηλαδή υλοποιείται και φαίνεται. Γράφω γιατί, με όργανο, επί το έργο. Ναι. Δηλαδή την έμπνευση την κυνηγάω. Οπότε αυτό που εισπράττεις όπως τα ακούσα αμέσως, καταλαβαίνεις αν σ' αρέσει και θες να το κρατήσεις ή όχι. Ναι, υπάρχει είναι ένα φίλτρο. Άμεσα. Το φίλτρο αυτό είναι ως κριτής. Ναι. Το κρατάμε, δεν το κρατάμε. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, τα πιο πολλά τα πετάμε. Ναι, ξέρω πολύ καλά πώς είναι.
και είναι παγκόσμια όλες. Αυτές οι ανταλλαγές μουσικών μεταξύ διαφορετικών γαμών δημιουργούν κάτι, ας πούμε, και... Ωραίο, ναι. Η συζήτηση, τι ακούς και τι πρέπει να απαντήσεις. Έτσι να η συμμετοχή του μουσικού, έτσι πρέπει. Υπάρχει κάτι που έχει να ρωτήσει. Ότι... Τι παράδοση. Τη πατρίδα σου, να πάει τη δίνεις και να τη αγαπείς, να πάρει τόσο πολύ ο κόσμος. Είναι... Μοναδική ικανοποίηση. Ναι. Καλύτερη ικανοποίηση. Όχι να δείξεις ποιος είσαι εσύ. Χαίστε να σε έχω δει. Πάμε να δείξουμε τι έχουμε. Τι μουσική έχουμε, τι κληρονομήσαμε. Μάλιστα. Και ο μουσικός πρέπει να δείχνει την ταυτότητά του, την καταγωγή του. Πολύ σωστό. Έτσι πρέπει. Η λίρα. Η λίρα αυτή. Είναι παγκόσμιο όργανο. Ναι, είναι. Είναι. Το λέω του Θεού το όργανο. Ποιο είναι, η λίρα. Όλα τα όργανα καλά. Η λίρα έχει μια χάρη. Χαδεύει το νύχι. Και τα νύχι. Δεν το έχουν καλά, καλά με τα όργανα, αυτό το παίζει ο μουσικός καλά και είναι ταλέντο. Ωραία, με τα... Αλλά η γέρα έχει πράγματα, άπειρα πράγματα. Γλιστρήματα, γλιστρήματα, κράτια,
υπάρχει κάτι που λέει ότι για τις περισσότερες παραδόσεις του κόσμου η έννοια του εξυγχρονισμού και της εξέλιξης συνδέεται σχεδόν υποχρεωτικά με την δυτικοποίηση, δηλαδή με τον εξευρωπαϊσμό. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό, και έχω δει πάρα πολλά δείγματα και παραδείγματα σε διάφορες μουσικές παραδόσεις του κόσμου, όπου εξελίσσονται με τους δικούς τους όρους. Και όχι απλώς κάνοντας μια στροφή προς το λεγόμενο σύγχρονο, που είναι το δυτικοευρωπαϊκό ή αμερικάνικο. Η παραδοσιακή μουσική στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, χρησιμοποιείται ως ένα στοιχείο μέσα σε αυτό που λέμε μιας εθνικής ταυτότητας. Και δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται η παραδοσιακή μουσική ως μια μορφή τέχνης, με όλη την ελευθερία και όλη την καλλιτεχνική διάσταση που περιμένουμε από μια τέχνη. Άρα, ο παραδοσιακός μουσικός δυστυχώς δεσμεύεται από πάρα πολλές υποχρεώσεις, ότι πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι αλλιώς, πρέπει να είσαι αλλιώτικα, να μην κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Έχει πάρα πολλά πρέπει και πάρα πολλά επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, που δεν τον αφήσανε να λειτουργήσει ελεύθερα και να κάνει αυτό που πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει κάνει. Γεια μας. Άντε. Καλώς όρισες. Άντε, καλά παίξηματα. Αμήν. Τόνο. Τόνο. Πάμε από ντο. Ντο. Πες μου λίγο για την κρατική μουσική. Δηλαδή, δεν είναι ουσιαστικά μόνο το μινόρο και το λίγο πιο εσωστρεφές. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, ας πούμε. Βέβαια υπάρχει. Αυτό χωρίζεται γεωγραφικά, ας πούμε, είναι η Κρήτη, είναι το Ηράκλειο που είναι έτσι, είναι το Λασίθι αλλιώς, είναι τα Χανιά αλλιώς. Ή υπάρχει παντού. Η Κρήτη είναι επηρεασμένη, ανάλογα με τους επιδρομείς, είναι επηρεασμένη από πολλά φύλλα. Πέρασαν ήταν οι αρχαίοι Μινοίτες, ήταν οι Αχαιοί, οι Δωριείς, πέρασαν οι Άραβες, οι Βυζαντινοί. Οι Κρήτες για 450 χρόνια ήταν επηρεασμένοι από τον πολιτισμό, τον Ενετικό. Οι πρώτοι που δεχτήκανε την αναγέννηση της Ιταλίας ήταν οι Κρήτες. Ακούγανε δηλαδή μαντριγάλια στα αστικά κέντρα, ας πούμε, στη Σιτία, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Αργότερα που ήρθαν οι Τούρκοι, επηρεαστήκανε και από τη μουσική. Κυρίως βέβαια επηρεαστήκαν από τη Βυζαντινή και από την Ενετική μουσική. Η μουσική της Ανατολικής Κρήτης είναι πιο αισιόδοξη, ας το πούμε. Η μουσική του Ρεθύμνου, ας το πούμε, και του Ηρακλείου, του Κέντρου, είναι λίγο πιο μελαγχολική. Μαγό, μαγό, με που σε γλέντισαν.
ψευτικός με. Κάποτε ρωτήσαν ένα Αργεντινό και έδωσε την πιο ωραία τον Κάρλο Γκαρδέλ. Ήταν ο γνωστός του τάγκο. Αυτός έδωσε μια ερμηνεία η οποία ταιριάζει σε όλους μας. Τον ρωτήσαν τι είναι τάγκο. Και λέει μια θλιμμένη σκέψη που χορεύεται. Ο ίδιος λόγος είναι που κάνει το κριτικό να φτάνει μέχρι τη φλόγα, τον Ισπανό να φτάνει μέχρι την έκρηξη και τον κάθε ένα που έχει κριτική μουσική, ειδικά στη Μεσόγειο, να οδηγείται σε αυτή την εξαήλωση μέσα από τη μουσική. Oh,